επιτέλους. Αμήν. Συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του, λίγα χρόνια αφού είχε περάσει από Θεσσαλονίκη, καθώς ήλθε με οδηγία Πνεύματος Αγίου στους Φιλίππους και διώχθη σκληρά στους Φιλίππους από τους ανθρώπους, έφτασε και στη Θεσσαλονίκη και ομολογεί ότι ο διωγμός που υπέστη στη Θεσσαλονίκη δεν τον εμπόδισε να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ο διωγμός τον οποίον υπέστη στους Φιλίππους δεν τον εμπόδισε να κηρύξει το Ευαγγέλιο και στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας ότι ο Θεός τον εμπιστεύθηκε, του έδωσε το Ευαγγέλιο και δεν είχε το δικαίωμα ενώπιον του Θεού αυτό το οποίο ο Θεός του εμπιστεύθηκε και αυτός να μην το εργαστεί και να το εμπιστευτεί σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το εμπιστευτούν σε άλλους ανθρώπους και οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα το εμπιστευτούν σε άλλους ανθρώπους, ώστε το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί ανά τους αιώνες σε όλη την οικουμένη. Εκείνο όμως που έχει σημασία δεν είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας το εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο για να το κηρύξουμε, αλλά και εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Αυτός ο οποίος γνωρίζει τις καρδιές μας. Άρα λοιπόν, όταν εργαζόμαστε το έργο του Θεού, ό,τι και αν κάνουμε, το οποίο μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός να το κάνουμε, είτε προφητεία, είτε οποιαδήποτε διακονία, είτε οποιοδήποτε χάρισμα, ακόμη και η παρουσία μας στην Εκκλησία, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι πώς γίνεται από μας. Ποια είναι τα κίνητρά μας. Πώς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Γιατί ο Θεός, πέραν του ότι μας εμπιστεύθηκε κάτι, το οτιδήποτε έχει εμπιστευτεί στον καθέναν από εμάς, σε αυτόν ανήκει να εφορά επί πάντα στους Υιούς των ανθρώπων. Άρα λοιπόν γνωρίζει την καρδιά μας, του καθενός ξεχωριστά, να το πω αλλιώς, γνωρίζει την καρδιά σου, γιατί εργάζεσαι αυτό που σου δώσε ο Θεός, έτσι όπως το εργάζεσαι. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Και το ωραιότερο παράδειγμα βέβαια δεν μπορούσε να ήταν αλλιώς. Ο Θεός μας το δίνει μέσα από τον Παύλο και μέσα από τις επιστολές του, λέγοντας ότι ό,τι κάνουμε, το πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό είναι δεν μας ενδιαφέρει να αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι κάνοντας ό,τι κάνουμε να αρέσουμε στο Θεό. Δεν είναι να καλοπιάσουμε, θα δούμε παρακάτω, ανθρώπους. Δεν είναι να κερδίσουμε τη συμπάθεια των ανθρώπων ή ακόμη περισσότερο, όπως θα δούμε, την εύνοια των ανθρώπων. Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί μου, και θέλω σας παρακαλώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, είναι να κερδίζουμε την εύνοια του Θεού, τη συμπάθεια του Θεού, με αποτέλεσμα τη χάρη του Χριστού και το έλεος του Θεού. Τη χάρη του Χριστού, ώστε και ό,τι κακό κάνουμε να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού, και ό,τι παρόλο που δεν κάνουμε καλό καθόλου, να μας ελεεί και να μας ευλογεί ο Θεός. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μου έδειξε ο Θεός. Πολλές φορές για να κερδίσουμε την εύνοια ενός ανθρώπου, παραδείγματος χάρη, του Δημητράκη του εγγονού μου, να κερδίσω την ευνοιά του, την αγάπη του, τι θα κάνω. Θα κάνω αυτό που αρέσει στο Δημητράκη για να τον κερδίσω ή αυτό που αρέσει στο Θεό για να τον κερδίσει ο Θεός. Συνηθίζω να λέω στα παιδιά όλα και σε όλους τους αδελφούς, δεν σας χαλάω ποτέ χατήρι. Όμως πρέπει να το διορθώσω. Δεν σας χαλάω ποτέ χατήρι όταν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι να αρέσουμε σε κανέναν άνθρωπο. Γιατί η καρδιά μας, επειδή είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη,
θέλει να κερδίσει την εύνοια, τη συμπάθεια και την αγάπη των ανθρώπων. Αλλά αυτό είναι μέγα λάθος. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την εύνοια, τη συμπάθεια, την αγάπη και καταξίωση του Θεού. Εάν κερδίσουμε την εύνοια του Θεού, τα κερδίζουμε όλα. Εάν δεν έχουμε την εύνοια του Θεού, όσες προσπάθειες και να καταβάλουμε, δεν κερδίζουμε τίποτα. Χάνουμε μάλλον. Ζημιά μάλλον κάνουμε. Πολλές φορές, αδερφοί, θα έρθετε σε στη θέση αυτή να επιλέξετε αυτό που κάνω θα αρέσει τον άνθρωπο, αλλά αν κάνω το αντίθετο θα αρέσει το Θεό. Όταν πάρετε την απόφαση να κάνετε αυτό που αρέσει το Θεό, πολλές φορές θα απογοητεύσετε τους ανθρώπους. Θα απογοητεύσετε τον αδελφό σας, την οικογένειά σας. Όμως, το κρίσιμο σημείο δεν είναι να μην απογοητεύσουμε ανθρώπους. Το κρίσιμο σημείο είναι να μην απογοητεύσουμε ποτέ το Θεό που μας εμπιστεύθηκε το απάβγασμα της δόξης Του, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, στη σκέψη μας, στις αποφάσεις μας και στα έργα μας. Θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι να αρέσω στους ανθρώπους. Ξέρω ότι δεν θα αρέσω πάντα στους ανθρώπους. Εάν θέλω που θέλω να αρέσω στο Θεό. Και συνεχίζει τώρα σε πιο λεπτομέρειες και πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει να αρέσω στους ανθρώπους. Όχι, να αρέσω στο Θεό, ναι. Διότι, εξηγεί, ούτε λόγων κολακίας μεταχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρεται. Για να αρέσει στους ανθρώπους, και είναι εύκολο να κάνεις τον άνθρωπο να σ' αρέσει να τον κολακεύσεις. Αλλά η κολακία είναι κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Ο χριστιανός δεν κολακεύει, λέει αλήθειες. Και οι αλήθειες δεν είναι κολακευτικές πολλές φορές. Για να μην πω όλες, λέω τις περισσότερες. Όταν κολακεύεις κάποιον άνθρωπο, εκείνη τη στιγμή να ξέρεις ότι δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί δεν του αρέσουν οι κολακίες. Τι θα πει κολακία? Να σε κερδίσω με ένα ψεματάκι. Να σε κολακεύσω να... Ξέρετε ποιος κολακεύει? Ο διάβολος. Να σε κολακεύσω να σου αυξήσω την αυτοπεποίθηση. Αυτά τα κάνει ο διάβολος, που θέλει να μας αυξήσει την υπερηφάνεια. Είναι αυτό που λένε και οι άνθρωποι. Πόσο ωραίος είσαι, πόσο σπουδαίος είσαι, πρώτος είσαι, φοβερός είσαι, ανεπανάληπτος είσαι. Ενώ ο χριστιανός τι λέει? Ντενεκές ξεγάνωτος είσαι, σαν και εμένα. Κανένας μας δεν είναι άξιος λόγου. Κανένας μας. Όλοι είμαστε μηδέν. Και όποιος νομίζει ότι είναι κάτι περισσότερο, τον εαυτό του κοροϊδεύει και τους άλλους κοροϊδεύει. Δεν έχουμε, αδερφοί, τίποτα καλό να δείξουμε σε κανέναν. Ούτε ο άλλος έχει τίποτα καλό που θα πρέπει να του το τονίσουμε. Ένα καλό έχουμε, αυτό που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μόνο αυτόν έχουμε. Δεν έχεις εξυπνάδα, δεν έχεις ό,τι και να έχεις. Ο Θεός το έδωσε και δόξασέ τονε, ευχαρίστησέ τονε. Και ταπεινώσου για να μην το χάσεις. Γιατί ο Θεός είναι τόσο κακός που θα μας το πάρει? Δεν είναι τόσο καλός που όταν υπερηφανευόμαστε για αυτό το καλό που έχουμε μας το παίρνει για να μην χάσουμε την εύνοιά Του, την αιώνια ζωή? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας συμφέρει να μην αρέσουμε στους ανθρώπους ούτε στον εαυτό μας. Να αρέσουμε στο Χριστό. Γι' αυτό ούτε να αυτοκολακευόμαστε. Μωρή, τι ωραία που τα είπα, τι ωραία που τα έκανα, τι σπουδαίος που είμαι. Που αυτό είναι χειρότερο ακόμη από το να κολακεύεις τον άλλον. Δεν χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτοπεποίθηση ανθρώπινη, αυτοδικαίωση.
ή να δικαιώνουμε ο ένας τον άλλον όπως έκαναν οι Φαρισαίοι υποκριτές. Φοβερό είναι. Εκείνο που χρειαζόμαστε όλοι είναι να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Μην τυχόν και μας πλαχνιστεί και μας ελεήσει ο Θεός. Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε. Και αν θέλουμε να αρέσουμε στο Θεό, του αρέσουμε μόνο επειδή είμαστε ταπεινόφρονες και επειδή το πλησιάζουμε ως ένοχοι. Τότε αρέσουμε στο Θεό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς το ξέρετε πολύ καλά και προσκαλείς αμάρτυρες τους αδελφούς. Εσείς ξέρετε ότι ποτέ δεν σας κολάκευσα. Και πάντοτε ο Παύλος και κάθε άνθρωπος του Θεού και δούλος του Θεού μιλάει με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και η αλήθεια του Ευαγγελίου στα αυτιά των ανθρώπων που περπατούν κάποια σάρκα είναι σκληρή. Στους ανθρώπους όμως που το περπάτημά τους είναι κατά το Πνεύμα, είναι ευλογημένη η φωνή του Ευαγγελίου και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι θέλεις να ακούς? Δεν είναι μόνο τι σ' αρέσει να λες, αλλά είναι και το αντίθετο. Τι θέλεις να ακούς? Θέλεις να ακούς κολακευτικά λόγια, καλά λόγια ή έλεγχο Πνεύματος Αγίου? Στενοχωριέσαι όταν σε ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο ή ο Θεός μέσα από οποιονδήποτε άνθρωπο? Έστω και αν έχει άδικο, καλό σου κάνει. Και όταν κάποιος άνθρωπος σε ελέγχει και σου λέει πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη σου δεν είναι και σωστά, δεν είναι αληθινά, μη στενοχωρηθείς. Αλλά πες, μήπως δεν το έχω καταλάβει, μήπως έχει δίκιο, μήπως μου μιλάει ο Θεός. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν έχεις αυτό το πνεύμα, ευαρεστείται ο Θεός εσένα. Χαίρεται ο Θεός εσένα. Γιατί βλέπει έναν άνθρωπο που δεν έχει τη βεβαιότητα της δικαιοσύνης του ή της γνώμης του ή της αλήθειας του, αλλά βλέπει έναν άνθρωπο που έχει την ταπείνωση της αδυναμίας του. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ποιος ξέρει? Η ασφάλειά μας είναι αυτό, αδερφοί. Όχι να μην κολακεύουμε, αλλά να μην περιμένουμε και να μας κολακεύουνε. Και μάρτυρες οι αδελφοί του Παύλου της Θεσσαλονίκης και μάρτυρες ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οι αδελφοί σου. Ποτέ μη κολακεύετε, ούτε τα παιδιά σας, ούτε κανέναν. Έχω ακούσει μανάδες που πω, τι κούκλος είσαι, τι κούκλα είσαι με αυτή τη φουστίτσα. Μη τα λέτε αυτά. Παθαίνουν ζημιά τα παιδιά. Αλλά και οι μεγάλοι παθαίνουν ζημιά. Μη λέτε έτσι. Βλέπεις ότι είναι όμορφο το παιδί, δόξασε το Θεό. Βλέπεις ότι πήγε καλά στο σχολείο το παιδί, δόξασε το Θεό. Γιατί δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, τίποτα. Όλα είναι του ελεούντος Θεού. Δεύτερον, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε από άλλων. Το ένα είναι κολακία και το άλλο, συγγνώμη. Διότι ούτε λόγω κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ, καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας μάρτυσε ο Θεός. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι, κάνεις ό,τι κάνεις για να κερδίσεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Και εκεί, αδερφοί αγαπητοί, δεν βάζει μάρτυρες τους αδελφούς ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα βάζει μάρτυρα το Θεό. Γιατί ο Θεός μόνο ξέρει την καρδιά του Παύλου, ότι ό,τι κάνει δεν το κάνει διίδιον προσωπικών ή ευρύτερων κέρδος, αλλά το κάνει για τη δόξα του Θεού. Πρώτα είναι η κολακία και ύστερα είναι η κερδοσκοπία πάσης φύσεως. Δεν έχουμε εύνοια από το Θεό ότι όταν ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το συμφέρον μας, οποιασδήποτε μορφή συμφέρον. Το κάνουμε για το συμφέρον του Χριστού. Μα υπάρχει συμφέρον του Χριστού, βέβαια. Ποιο είναι το συμφέρον του Χριστού? Ο Χριστός πέθανε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το κάνουμε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το κάνουμε για τη δόξα του Θεού.
Δύο πράγματα, θα δούμε και άλλα μερικά, δύο πράγματα αυτά όμως τα πρώτα είναι τραγικά εάν στη ζωή μας δεν προσέξουμε και πέφτουμε σε αυτά. Να κολακεύουμε ή να θέλουμε να μας κολακεύουνε. Να κερδοσκοπούμε ή να βοηθάμε τους ανθρώπους να κερδοσκοπούν. Πάλι ίδιον ή άλλου συμφέρον. Επειδή αγαπάω το γιο μου, θα κάνω πράγματα για να κερδίσει ο γιος μου. Τα χάσα και το γιο μου και τον εαυτό μου, όλα τα χάσα. Για να κερδίσει ο αδερφός μου, ούτε. Το κέρδος είναι μόνο για το όνομα του Χριστού. Και το κέρδος του Χριστού είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και η σωτηρία των ανθρώπων είναι μόνο με το Ευαγγέλιο του Χριστού που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός να το μεταδίδουμε. Να το μεταδίδουμε όμως χωρίς κολακία και χωρίς πλεονεξία. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σοβαρό πρόβλημα. Ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Δόξα, αυτοπροβολή. Ο χριστιανός έχει αυτοταπείνωση. Όχι μόνο δεν αυτοπροβάλλεται, όχι μόνο δεν θέλει να τον δοξάζουν, αλλά ούτε θέλει και να δοξάζει ανθρώπους. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να υψώνει ανθρώπους. Το μόνο τιμόμενο πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Γι' αυτό δεν υπάρχουν τίτλοι στην Εκκλησία του Χριστού. Παναγιώτατος, Πανοσιώτατος, αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία υπάρχουν μόνο αδελφοί και μάλιστα αδελφοί ταπεινοί που κρύβονται όλοι πίσω από τον καλό ποιμένα τους που είναι ο Χριστός. Ούτε αυτοδικαίωση, ούτε αυτοπροβολή, ούτε ύψωσης, ούτε δικαίωση άλλων ανθρώπων. Ο μόνος ο οποίος υψώνεται, τιμάται και δοξάζεται στην Εκκλησία του Χριστού είναι Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Μόνο αυτός υψώνεται, τιμάται, δοξάζεται. Δεν δίνουμε δόξα σε κανέναν, ούτε απαιτούμε να μας δοξάσει κανείς. Παρόλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, που μπορούμε να δώσουμε βάρος στους αδελφούς μας για το έργο που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Τι σημαίνει δίνω βάρος? Μπορώ εγώ να πω στην Άννα, παράδειγμα λέω, Άννα, δεν μπορώ να πάω εγώ να ψωνίσω που μου λες πήγαινε εσύ σε παρακαλώ και την επιβαρύνω, αλλά έχω κάποιο λόγο. Γιατί αυτό το οποίο κάνω είναι πολύ σημαντικότερο, όταν είναι, αυτό το οποίο κάνω είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό το οποίο μου ζητείτε να κάνω. Παράδειγμα, η Άννα διάβαζε τα παιδιά. Όταν διάβαζε τα παιδιά ποτέ δεν τη διέκοπτα. Δεν της έβαζα βάρος. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έκανε σε σχέση με αυτό που ήθελα εγώ να κάνει. Να πάει να ψωνίσει, να πάει να κάνει μια δουλειά, να σφουγγαρίσει, να καθαρίσει. Πιο σημαντικό είναι να διαβάσει τα παιδιά. Αυτά είναι μικρά παραδείγματα που δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο, αλλά αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι παρόλο που εγώ λόγω του ότι μου είχε εμπιστευθεί ο Θεός, εμείς λέει πιο σωστά, το Ευαγγέλιο, θα μπορούσαμε να σας προσθέσουμε βάρος προκειμένου να κάνουμε, εγώ το λέω, πιο σωστά το έργο μας, λέει δεν το κάνουμε. Γιατί το πιο σημαντικό που έχω να κάνω στη ζωή μου είσαστε εσείς να σας υπηρετώ. Μπορώ να σας βάλω βάρος, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός και είναι πιο σημαντικό είναι και βάρος να μην σας βάλω και να σας υπηρετώ. Ποιο είναι δηλαδή η πιο σημαντική δουλειά για σένα, Απόστολε Παύλε, μέσα στην Εκκλησία? Να ελαφρύνω το βάρος των αδελφών μου. Να τους παρηγορώ, να τους ενισχύω, να τους στηρίζω. Και μάλιστα να τους φροντίζω, και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αδελφοί, μοναδικό, με γλυκύτητα
όπως η τροφός είναι η παραμάνα, είναι η θετημάνα, είναι οι πλούσιες που παίρνουν μια γυναίκα που είναι και ίσως και εγκυμονούσα, συγγνώμη, νεογέννητη και μπορεί να θυλάσει. Όχι μόνο το παιδί της, αλλά και το παιδί της πλούσιας, τροφός. Ή να το ταΐσει. Είναι αυτό που λέμε, αν το λέμε σωστά, αν το λέω εγώ σωστά, παραμάνα. Εμείς λέει, σας φροντίζουμε, όχι μόνο βάρος δεν σας βάζουμε, αλλά σας φροντίζουμε όπως η τροφός που έχει γνώση να μεγαλώσει παιδιά, τα δικά της παιδιά που έχει αγάπη επειδή είναι δικά της παιδιά. Δηλαδή δεν είναι σαν μια μάνα που μεγαλώνει τα παιδιά αλλά δεν ξέρει. Έχει πρώτο παιδί είναι, δεν ξέρει να το μεγαλώσει, πώς να το θυλάσει, δεν ξέρει. Ούτε σε μια μισθωτή τροφός που δεν τα αγαπάει. Εμείς έχουμε αυτή τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα, όχι να μην σας βάζουμε βάρος, αλλά να σας υπηρετούμε, όπως η τροφός που ξέρει πώς να μεγαλώσει το παιδί της, τα δικά της τα παιδιά που τα αγαπάει. Τέλεια μάνα. Και ξέρει και μπορεί και αγαπάει και θέλει. Έτσι ακριβώς εμείς εστάθημεν στην υπηρεσία μας προς εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, γλυκείς, έχοντες ένθερμο αγάπη προς εσάς. Γιατί όλα αυτά τα κάνουμε? Γιατί σας αγαπάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, αδερφοί? Δεν τους ήξερε, τώρα τους γνώρισε και έφυγε. Τώρα είναι ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο. Αλλά δεν έπαψε να αγαπάει τα αδέλφια του στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε τόσο τρυφεροί και γλυκείς επειδή έχουμε ένθερμον αγάπη προς εσάς. Και πού τη βρήκε αυτή την αγάπη ο Απόστολος Παύλος? Ποια είναι η τεχνική για να αυξήσουμε την αγάπη μας? Μία είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όταν προσεύχεσαι για έναν αδελφό, μην προσεύχεσαι μόνο με το νου και με λόγια. Προσευχήσου και με το πνεύμα, να δεις μετά από αυτή την προσευχή πόσο ο Θεός θα έχει γεμίσει την καρδιά σου με τη δική του την αγάπη, την πατρική αγάπη, τη μητρική αγάπη, τη μοναδική αγάπη του Θεού. Έχοντες λοιπόν ένθερμον αγάπη, χαιρόμαστε και ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε σε εσάς όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, ακούστε τι λέει η αδερφή, αλλά και τας ψυχάς ημών. Δεν θέλουμε μόνο να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τι θα πει και τας ψυχάς ημών? Όπως λέει ο Κύριος μας και ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας αγάπησε και έδωσε την ψυχή του υπέρ ημών, και εσείς οφείλετε, και ο Απόστολος Παύλος λέει, και εμείς χρεωστούμε να δίδουμε τη ψυχή υπέρ των αδελφών μας. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι ψεύτικη, επιφανειακή. Η αγάπη είναι εκαρδίας. Η αγάπη βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του δούλου του Θεού, του ανθρώπου του Θεού. Εύκολο είναι? Αδύνατον είναι ανθρωπίνος. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Σε αυτούς που χαίρονται να μεταδίδουν το Ευαγγέλιο έτσι όπως διαβάσαμε. Όχι με κολακία, όχι με πλεονεξία, όχι εξητώντες δόξα παρανθρώπης, όχι να αρέσουν στους ανθρώπους, αλλά να αρέσουν στο Θεό. Όταν έχεις πάρει αυτή την απόφαση να υπηρετείς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την εκκλησία, τους αδερφούς σου, τότε θα δεις να φουντώνει μέσα σου η αγάπη και τα σπλάχνα. Θα μου πεις προς όλους, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο για μας. Μερικές φορές όχι προς όλους. Γιατί? Γιατί δίνουμε την ίδια προσοχή σε όλους.
Δεν δείχνουμε την ίδια φροντίδα σε όλους. Ο Θεός να μας δίδει, αδερφοί αγαπητοί, όπως ο Απόστολος Παύλος, μοναδικός θα μου πείτε και αλήθεια θα μου πείτε, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Ακούτε, ποιος λέει σκανδαλίζεται και εγώ δεν καίγομαι? Όχι από τους κοντινούς μου, από όλους. Τι καρδιά είναι αυτή που του είχε δώσει ο Θεός. Ανάλογα με το πόσο του εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο, του έδωσε και την αντίστοιχη καρδιά για να μπορεί να το εκπληρώνει εις δόξαν του ονόματός του Αγίου. Και εμείς έχουμε? Όχι. Αλλά πόσο χαίρεται ο Θεός όταν ζητάμε, Κύριε σε παρακαλώ. Θα πω κάτι που είναι αληθινό όμως, αλλά παράξενο. Κάνε με μιμητή του Αποστόλου Παύλου. Μπορεί να το κάνει ο Θεός, αν το ζητήσει μόλις την καρδιά. Είναι βάρος. Είναι δύσκολο. Στο Θεό τα πάντα είναι εύκολα. Όταν προπορεύεται ο Θεός είναι εύκολο. Αλλά ανθρωπίνως εμείς δεν μπορούμε ούτε να το σκεφτούμε, ούτε να το ζητήσουμε και εν τέλει ούτε να το αντέξουμε. Ακούστε ποιο ήταν το κίνητρο της αντοχής του Παύλου. Το διαβάζω. Αλλά και τας ψυχάς ημών ευαρεστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο, επειδή εστάθητε αγαπητή εις ημάς. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός όταν το ρώτησε ο νομικός, ποιος είναι ο πλησίον? Γιατί δευτέρα εντολή όμοια με την πρώτη είναι αγαπήσει τον πλησίον σου σαν εαυτό, σαν τον εαυτό σου. Και το μεγάλο ερώτημα μέσα στους Εβραίους της εποχής εκείνης είναι ποιος είναι ο πλησίον, από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Είναι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η γειτονιά μου, η συγγένειά μου. Ποια είναι η πλησίον μου? Ποιος είναι ο πλησίον μου? Δεν μπορούσε να δοθεί απάντηση από τους ανθρώπους. Κάθενας έλεγε τη γνώμη του. Μόνο ο Χριστός έδωσε απάντηση. Πλησίον σου είναι αυτός τον οποίον θα γίνεις εσύ πλησίον. Δεν είναι ποιος είναι, σε ποιον έγινες. Δηλαδή αν εγώ πλησιάσω κάποιον, όπως αυτός που πλησίασε ο Σαμαρίτης, ο αιρετικός, τον τραυματισμένο, τι κέρδισε? Να τον κάνει τον τραυματισμένο να τον αγαπάει όπως τον εαυτό του. Και όταν ο Σαμαρίτης διέκρινε τον τραυματισμένο να τον αγαπάει σαν τον εαυτό του, πώς ανταποκρινότανε ο Σαμαρίτης, αγαπώντας και αυτόν σαν τον εαυτό του? Θέλεις να γίνεις εκτελεστής του βασιλικού νόμου, να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, πήγαινε πλησίασε τον πλησίον σου. Πλησίασε τον. Με σπλάχνα, με αγάπη, γίνε πλησίον του και θα σε αγαπήσει σαν τον εαυτό του. Και όταν θα σε αγαπήσει σαν τον εαυτό του, τότε δεν μπορεί και εσύ παρά να τον αγαπήσει σαν τον εαυτό του, σαν τον εαυτό σου. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, η αγάπη είναι κάτι που διακρίνεται, δεν κρύβεται. Διακρίνεται. Και πότε δεν μπορεί να σ' αγαπήσει ο άλλος? Όταν δεν τον αγαπάς. Θα μπορούσε ποτέ ο τραυματισμένος να αγαπήσει τον ιερέα ή τον Λεβίτη? Ποτέ. Ποτέ. Και χάρη να βρίσκε από το Θεό θα τον ανεχότανε. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη θα τον ανεχότανε. Πόσο εύκολο όμως ήταν να αγαπήσει ο τραυματισμένος το Σαμαρίτη. Και πόσο εύκολο είναι για το Σαμαρίτη πλέον να αγαπάει το τραυματισμένο που έγινε καλά. Ο Θεός να μας δίνει αυτή την αγάπη που όμως μας τη δίνει όταν γινόμαστε πλησίον. Η ερώτηση λοιπόν
Και η απάντηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι ποιος έγινε πλησίον σε αυτόν που τραυματίστηκε. Ο Θεός να μας βοηθάει. Μπορούμε, αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαιτέρως τις έσχατες ημέρες, μπορούμε ακόμη πιο εύκολα να γινόμεθα ο ένας τον άλλον πλησίον. Συνεχίζει λοιπόν, και έτσι η αγάπη αυτή που είχε ο Παύλος ήταν αποδεδειγμένη. Δεν ήταν με λόγια, ήταν με έργο και με αλήθεια. Ποιο ήταν το έργο? Διότι ενθυμίστε, αδελφοί μου αγαπητοί, τον κόπο μας, το μόχθο μας. Άκου, μόχθος. Έχεις μοχθήσει ποτέ για έναν αδερφό? Εγώ δεν έχω. Και λυπάμαι. Άντε να έχω μοχθήσει για κάποιο κοντινό συγγενικό μου πρόσωπο. Λίγο. Ο Παύλος όμως έχει παρησία. Και τον κόπο και το μόχθο. Τι θα πει μόχθο? Μέσα από την καρδιά. Βάρος. Βάρος να τον βλέπω τον αδερφό μου και να βαρύνει την ψυχή μου. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε, αδερφοί. Εκ πείρας το λέω. Τον βλέπουμε, βαρύνει την ψυχή μας και το επόμενο δευτερόλεπτο τον έχουμε ξεχάσει. Γιατί? Γιατί έχουμε τόσα βάρη στην πλάτη μας. Ο Παύλος όμως λέει, είδατε και τον κόπο και το μόχθο και νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνουμε την εξημών και κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Με κόπο, με μόχθο, νύχτα και ημέρα εργαζόμεθα για σας. Νύχτα και ημέρα. Νύχτα και ημέρα. Πώς μπορώ να εργάζομαι και νύχτα και ημέρα? Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται. Μα πότε κοιμώνται? Εδώ πιστεύω, καταλαβαίνω ότι η εργασία την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι μόνο η υγιεινή και η ανθρώπινη, αλλά είναι η προσευχή, είναι η εξήτηση υπέρ των αδελφών του, υπέρ των ψυχών στη Θεσσαλονίκη. Όλη τη νύχτα προσευχόταν για τα αδέρφια του. Όλη την ημέρα εργαζόταν για να μην τα επιβαρύνει. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο-τρεις σοβαροί λόγοι που δεν πρέπει στην Εκκλησία κανένας να πληρώνεται. Πρώτος είναι να μην επιβαρύνουμε τους άλλους. Ο δεύτερος είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο που μου έχει δώσει ο Θεός. Ο τρίτος λόγος είναι να μην έλθει μόμο στη διακονία μου και κάποιοι να με κατηγορούν ότι εγώ κηρύττω το Ευαγγέλιο για να κερδίσω χρήματα. Και άλλα πολλά. Γι' αυτό και ο Χριστός τι θέλει, αδερφοί? Να έχουμε παρησία. Και έχω παρησία, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ποια είναι η παρησία σου? Ότι κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο, χωρίς λεφτά. Γιατί? Γιατί το να κηρύττω δεν είναι δική μου δουλειά. Ο Θεός μου το εμπιστεύτηκε και μου δώσε την ικανότητα. Η δική μου δουλειά είναι να μην επιβαρύνω κανέναν, να μην δίνω αφορμή στους ζητούντας αφορμή να μου λένε ότι κηρύττω για χρήματα. Η τρίτη αιτία είναι να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας που μου δώσε ο Θεός και προτιμώ, αντί να πληρώνομαι και να κερδοσκοπώ από τους αδελφούς μου στο έργο που ο Θεός μου έδωσε, να παίρνω το μισθό μου από τον Κύριο, αυτόν που μου έδωσε το έργο. Όχι σε αυτούς που εργάζομαι, αλλά για αυτόν που εργάζομαι. Τι ωραία λογική, αδελφοί, που είναι τα πνευματικά. Δεν είναι να προσευχηθώ, δώσω μου κάποια λεφτά. Προσεύχομαι, δώσω μου λεφτά. Παντρεύω, δώσω μου λεφτά.
Αντιθέτως, εμείς δίνουμε λεφτά. Όχι μόνο δεν επιβάρυνε κανέναν, αλλά με τα χέρια του, με τον κόπο του, με το μόχθο του και με το έργο του, υπηρετούσε και οικονομικά τους αδερφούς του. Αυτό είναι το θαύμα, αδερφοί. Μα πού τα βρίσκε? Έβρισκε, ξέρει ο Θεός να βρίσκει τρόπους να δίνει. Ξέρει. Σκηνοποιός ήτανε και δεν έπαψε να είναι σκηνοποιός. Δηλαδή έφτιαχνε σκηνές. Και ο Θεός του βρίσκε πελάτες, έφτιαχνε σκηνές, το πληρώνανε. Και τα λεφτά τα έκανε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μα τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία στην οποία θέλουμε να μοιάσουμε. Δεν μπορούμε. Αλλά προσευχόμαστε να μας βοηθάει ο Θεός να μοιάσουμε. Αδελφοί μου, αμήν. Εκεί που αλλού να μοιάσουμε, αδελφοί? Σε ποιο να μοιάσουμε τώρα? Να μοιάσω εγώ σε σένα και σε μένα? Χάθηκες και χάθηκα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με παρησία λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Και συνεχίζει τώρα ακόμη πιο έντονα. Εσείς τώρα, πρώτα ήτανε για την πλεονεξία, ήταν εσείς δε μάρτυρες. Για την... Συγγνώμη. Για την κολακία εσείς είσαστε μάρτυρες και για την πλεονεξία ο Θεός ήταν μάρτυρας. Τώρα θα σας πω κάτι που είσαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εσείς μάρτυρες και ο Θεός. Και εσείς ξέρετε, αλλά και ο Θεός ξέρει. Τι ωραία παρησία είναι αυτή. Δεν τον ελέγχει στην είδησή του, αλλά και ο Θεός τον ανακρίνει. Γι' αυτό πηγαίνει σε αυτόν που τον ανακρίνει. Εσείς είστε μάρτυρες τώρα και ο Θεός, ότι ο Σίος, τι θα πει ο Σίος, με αφιέρωση στο Λόγο του Θεού, στο έργο του Θεού και σε αυτούς που υπηρετώ. Αφιερωμένη η ζωή μου στον Θεό, στο Λόγο Του, στο έργο Του, στην Εκκλησία Του, στα αδέρφια μου. Οσίως, πρώτον, δικαίως. Με ποια δικαιοσύνη? Όχι την ανθρώπινη που είναι σαν βρώμικο ρούχο. Με τη δικαιοσύνη του Θεού, που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αγάπη με όλα τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Μακροθυμία, συγχωρητικότητα, όλα τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται από το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους. Οσίως δικαίως, αλλά και αμέμπτος, χωρίς μομφή, χωρίς μόμο. Δεν θέλω να έρθει μόμο στη διακονία μου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό είμαι τόσο προσεκτικός και δεν με νοιάζει να αρέσω σε ανθρώπους, αλλά με νοιάζει να αρέσω στο Θεό μόνο. Σεις λοιπόν και ο Θεός είστε μάρτυρες ότι ο Σίος δικαίως και αμέμπτος συμπεριφερθήκαμε προς εσάς. Ποιους? Τους πιστεύοντας. Στους μη πιστεύοντας διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή και έλεγχος. Και ελέγχω και αποτόμως. Και διαμαρτύρομαι. Σε αυτούς που δεν πιστεύουν το Λόγο του Θεού τελείως διαφορετική συμπεριφορά και του Χριστού και του Παύλου και της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Το κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, είναι να διακρίνουμε τον άνθρωπο που πίστεψε και συνεχίζει να πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αν χάσει την πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, θα έρθουν άλλα συμπτώματα στη ζωή του. Θα πιστεύει σε ανθρώπους. Θα εμπιστεύεται σε ανθρώπους. Θα ελπίζει σε ανθρώπους και θα είναι επικατάρατος. Θα εμπιστεύεται σε μύθους σοφιστικούς, σε ιστοριούλες, σε παραμυθάκια. Και πάρα πολύ εύκολα, επειδή έχασε την πίστη του στο Ευαγγέλιο, ο διάβολος και θα τον τρομάζει, γιατί είναι τρομοκράτης, και θα τον δελεάζει και θα τον πλανά, γιατί είναι πλάνος, πλανών την οικουμένη όλη, και θα κατηγορεί και θα τον κατηγορεί. Θα κατηγορεί σε αυτόν τους άλλους και στους άλλους αυτόν, χάνει το δρόμο του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ενδιαφέρεται για τους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντες λοιπόν εφέρθημεν οσίως δικαίως και αμέμπτος. Και πώς αποδείχθηκε αυτό στην πράξη, αυτή η συμπεριφορά του στην πράξη οσίως δικαίως και αμέμπτος? Διότι εσείς εξεύρετε
ότι έναν έκαστον ξεχωριστά, όχι όλους μαζί. Δεν τους έβλεπε σαν πλήθος, τους έβλεπε σαν άτομα, όπως ακριβώς μας βλέπει ο Χριστός. Ο Χριστός έχει προσωπική σχέση με τον κάθε έναν από μας. Γι' αυτό θέλει ο Θεός και από μας. Προσωπική σχέση με τον καθέναν είχε ο Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έναν έκαστον εξ ημών, πώς? Σαν πατέρας τα τέκνα του προτρέπαμε, παρηγορούσαμε και διαμαρτυρόμεθα. Σαν πατέρας προς τα τέκνα του. Ένας πατέρας σε πολλά τέκνα, αλλά κάθε έναν ξεχωριστά. Ξέρετε πόσο ωραίο, αδερφοί, είναι τα παιδιά σου να μην τα βλέπεις σαν σύνολο, αλλά να τα πλησιάζεις σαν άτομο. Εκπείρασα, το λέω, όταν το κατάλαβα. Δεν τα έπαιρνα όλα μαζί, δεν γινόταν τίποτα. Έλεγα, σήμερα θα πάρω τον Τίνο. Τίνο, σήμερα θα βγούμε οι δυο μας. Μετά από λίγες μέρες τη Χριστίνα. Χριστίνα, θα βγούμε οι δυο μας. Και γινόμαστε φίλοι με τα παιδιά. Γιατί μπροστά σε άλλους δεν μιλάνε. Όταν είναι όμως ένας, μιλάει ελεύθερα το παιδί. Και κάτω και τα χατήρια. Όχι κολακεύοντας την ψυχή του, αλλά αποκαλύπτοντας δια του Ιησού Χριστού την αγάπη σου. Και ο πατέρας τι χαρακτηριστικά έχει? Φροντίζει τα παιδιά του ένα-ένα να μην έχουν καμία έλλειψη. Φοβερό χαρακτηριστικό πατρικό, πατρικής αγάπης. Καμία έλλειψη, ούτε πνευματική ούτε υλική. Δεύτερον, εξασφαλίζει τη σωτηρία, την ασφάλεια του παιδιού. Υπερασπιστής του. Έχετε δει τη μάνα πώς υπερασπίζει τα παιδιά, τον πατέρα, το παιδί του? Μην του το πειράξεις. Και το τρίτο, ενδιαφέρεται για την προκοπή του. Είναι τα τρία βασικά, υπάρχουν κι άλλα, αλλά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της πατρικής αγάπης. Καλύπτει τις ανάγκες. Εξασφαλίζει την ασφάλεια του παιδιού. Και τρίτον, ενδιαφέρεται να προκόψει το παιδί του. Αυτή είναι η πατρική αγάπη που έχει ο Απόστολος Παύλος για όλους τους αδερφούς. Αυτή είναι η πατρική αγάπη που μας προτείνει λέγοντας «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Τέτοια αγάπη. Και μην ξεχνάμε, σε κάθε έναν ξεχωριστά. Αλληλούια. Τι άνθρωπος ήταν αυτός, ε. Και τι ανθρώπους θα μας κάνει και εμάς ο Θεός. Καθώς φτάνουμε στο τέλος, θα μας κάνει, αδερφοί, εάν μείνουμε και ζητάμε να μας κάνει. Προτρέπαμε λοιπόν σαν πατέρες. Δηλαδή τι θα πει προτρέπαμε? Ποτέ δεν προτρέπει ο άνθρωπος του Θεού με τη λογική του. Ο άνθρωπος του Θεού προτρέπει με τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Προτροπή μας ήταν εξ αληθείας, δεν ήταν εκ πλάνης. Προτρέπαμε. Πρώτον. Δεύτερον, παρηγορούσαμε. Πόσο σημαντικό είναι να παρηγορείς τον τεθλιμένο. Και εμείς κρύβουμε τις θλίψεις μας, αλλά τις αποκαλύπτει ο Θεός στον Παύλο και στους όμοιους με τον Παύλο. Και τρίτον, διαμαρτυρόμεθα, να περπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Διαμαρτυρόμεθα για το περπάτημα. Τι θα πει διαμαρτυρόμεθα, μαρτυρούμεθα, λέει το κείμενο. Πλησιάζουμε και όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο να μην περπατάει αξίως του Θεού, δηλαδή, τι θα πει αξίως του Θεού? Με την πατρική αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς με άλλου είδους αγάπη. Αγάπη αρεβωνιαστικού και αρεβωνιαστικιάς. Αγάπη φίλου και φίλης. Αγάπη άλλες. Υπάρχουν πολλές αγάπες στον κόσμο. Μία είναι η πατρική αγάπη.
που φροντίζει, επαναλαμβάνω, την έλλειψη, την ασφάλεια και την προκοπή. Ξαναλέω, διαμαρτυρόμεθα σε όλους. Δεν είναι μόνο ότι προτρέπαμε και παρηγορούσαμε, αλλά και διαμαρτυρόμεθα να βοηθήσουμε τον Χριστό να τους μεταμορφώσει και να μας μεταμορφώσει σε ανθρώπους που έχουν πατρική αγάπη για τους αδελφούς τους, όλους, αλλά κάθεναν ξεχωριστά. Και αυτοί οι αδελφοί αγαπητοί, κατά κύριον λόγον, πρέπει να είναι οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι οφείλουν να επιμελούνται τους αδελφούς, αλλά και όλοι μας, άντρες και γυναίκες. Και αυτό πώς γίνεται? Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και έτι εν τες ημέρες εκείνης τελευταίας γενιάς θα εκχέω το Πνεύμα μου στους δούλους μου και στις δούλες μου για να προφητεύουνε. Τι να προφητεύουνε? Λόγια Πνεύματος Αγίου. Και τι είναι ο παράκλητος το Πνεύμα του Άγιου? Παράκλητος, παρηγορητής, ενισχύει, κατευθύνει, διαμαρτύρεται. Πώς λοιπόν κι εγώ θα μπορώ να προτρέπω, να παρηγορώ και να διαμαρτύρομαι? Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο όταν διοικούμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να μοιάσουμε στον Απόστολο Παύλο και στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν, Χριστέ μου.